Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, το ξέρετε. Σιγά που δεν το ξέρετε. Απλώς θέλω να τα ακούω για να μου ανεβαίνει λίγο η διάθεση. Είμαι θύμα Χριστουγέννων. Λατρεύω, στολίζω από αρχές Νοεμβρίου το σπίτι. Νομίζω ότι είναι το πιο φωτισμένο σπίτι της περιοχής. Αν θέλετε να μας στείλετε κι εσείς δικές σας φωτογραφίες, να δούμε το δικό σας το σπίτι, αν είναι πιο στολισμένο από το δικό μου. Πολύ ευχαρίστω. Στο 54260 στα μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε φωτογραφίες. Όχι, στο Facebook. Στο Facebook της εκπομπής καλύτερα, στείλτε μας τις φωτογραφίες σας, να δούμε πώς είναι το δικό σας χριστουγεννιάτικο σπίτι. Όχι, γιατί όλο τα διάσημα σπίτια βλέπουμε. Ας δούμε και τα δικά μας. Θα ανεβάσω κι εγώ ένα δικό μου μετά για να κάνουμε τη σύγκριση. 2-10-48-54-474-478 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή. Πολλά τα θέματα και σήμερα. Δεν κλέβω ούτε ένα λεπτό. Πάω κατευθείαν στους καλεσμένους μας. Ο κύριος Αντώνης Πρέκας είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώς όρισες. Καλή εβδομάδα και ηρεμία πάνω απ' όλα, Αντώνη μου. Έτσι. Και φυσικά έχουμε πάντα εδώ στις επάλξεις και τα τετράγωνα των αστέρων μας. Καλό μεσημέρι, καλοί μου συνάδελφοι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Νομίζω ότι ο μόνος που λείπει, το ξαναλέω τώρα, έχουμε συνοηθεί με τον dancing, έχουμε μιλήσει με τους συναδέλφους εκεί, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν έχω πάει εγώ στο dancing. Η Φέη με το... Ναι, ναι, ναι. Η Φέη με το Γιώργο, λοιπόν, θα πάνε στο dancing, Αντώνη Πρέκα. Δεν χάνουμε τίποτα. Και έχουμε και τις φωτογραφίες από τις πρόβες. Θα τις δούμε αμέσως και είναι να τις σχολιάσουμε. Είναι ενέσεις αυτές οι φωτογραφίες. Είναι ενέσεις. Είναι η Φέη εδώ που χορεύει, παρά την εγκυμοσύνη στο δεύτερο μοίραν που είναι. Η Φέη κάνει πρόβες για να πάει να χορέψει στο χριστουγεννιάτικο, από ό,τι μαθαίνουμε, dancing. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία. Κοίταξε εδώ, μπαλαρινούλα. Α, στις μύτες. Μπαλαρινούλα. Είναι από το προσωπικό της site, από το facebook.gr. Ναι. Πολύ ωραία. Και τις ανέβασε εδώ με τον χορευτή μέσα στα δεντράκια. Κοίταξε εδώ τι ωραίο. Κανονικά έπρεπε να έχουμε και κάποιον που να γνωρίζει από μπαλέτο για να μας πει πώς πάνω στις πουέντα, αλλά κάπως λέγεται αυτό το απόλυτο. Έτσι, τα πουέντα. Βλέπω πάντως ότι στον Αντένα έχουν έτσι μία τάση να χρησιμοποιούν όλους τους παρουσιαστές πρώτης γραμμής για να εμψυχώσουν, να ανεβάσουν τα νούμερα μιας εκπομπής. Περίμενε. Που... Για να καταλάβω κάτι. Αυτό το γύρισμα γίνεται στο πλατό της Φέης και του Γιώργου. Προφανώς αυτό είναι στις πρόβες, μάλλον. Και η Φέη ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στο site της μόνο και μόνο για να προμοτάρει, όπως λέμε στην τηλεοπτική γλώσσα, στα ελληνικά. Νομίζω όμως και ο Γιώργος. Εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Λιάγκας εδώ. Καλά, εδώ. Είχε γράψει ότι σιγά μην χάσω την ευκαιρία. Τώρα δεν ξέρω τι ευκαιρία ήθελε να χάσει. Να χορέψει, να μπει σε πρόγραμμα διατροφής για να γίνει ακόμη καλύτερος. Δεν του άρεσε η θέση του κριτή, μάλλον, την προηγούμενη φορά που είπε για στο dancing. Πάντως, εντάξει, βοηθάνε και στηρίζουν τα παιδιά και νομίζω, Αντώνη Πρέκα, ότι πια ο σταθμός, παρόλο που το Dancing with the Stars δεν φαίνεται να έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τη τηλεθέασή του, νομίζω όμως ότι ο σταθμός έχει επιστρατεύσει όλα τα μεγάλα αστέρια και παρελάβουν κάθε Κυριακή. Ναι, νομίζω ότι σε επίπεδο ψυχαγωγίας, να το πούμε έτσι, το Αντένα φέτος είναι σαν να παίζει περίπου μόνος του για πολλούς και ευνόητους λόγους. Έτσι, είναι ο μόνος που έχει κάνει τόσες μεταγραφές, είναι ο μόνος που έχει σταθερά οικονομικά, εννοώ τώρα από αυτούς που κάνουν και ψυχαγωγία, έτσι, εννοώ τους δύο μονομάχους, ας πούμε, του παρελθόντος. Το Μέγκα βρίσκεται σε μία κρίση, άρα το εκμεταλλεύεται. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω κάτι. Δεν βρίσκω, χαριτωμένα τα βρίσκω όλα αυτά τα πράγματα, δεν ενοχλούν, γιατί δεν είναι κάτι κραυγαλαίο. Το να πάνε να χορέψουν και να κάνουν και μέρες που είναι και μια πλάκα, γιατί είναι λίγο αξιοπερίεργο να δεις τον Γιώργο, όπως πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφος, έτσι πώς θα μπορέσει να καταφέρει να κάνει πυρουέτες. Θα ήταν βέβαια πολύ πιο ενδιαφέρον αντί να κάνει αυτές τις πυρουέτες, τέλος πάντων, και αυτό αυτές εδώ τις φιγούρες η Φέη να τις έκανε ο Γιώργος. Τότε θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, ας πούμε, η ανατροπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε και τι χορογραφία έχει ο Γιώργος. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορούν να σκεφτούν εκεί πέρα. Κατά τα λοιπά, λοιπόν, εγώ το βρίσκω χαριτωμένο πράγμα. Και να πούμε και κάτι άλλο, έτσι. Η κοινωνία βλέπετε ότι τώρα, γιατί δεν έχει, ας πούμε, το dancing, δεν είναι επειδή οι φετινοί χορευτές ήταν λιγότερο καλοί από τις προηγούμενες χρονιές, ή ξέρω εγώ, επειδή η Κριτική Επιτροπή έτσι κι αλλιώς το ίδιο είναι. Αλλά ξέρετε, πια
ο κόσμος έχει προσανατολιστεί σε άλλα, πώς να το πω έτσι, προβλήματα. Οπότε όλα αυτά έρχονται σε μια δευτερεύουσα, έτσι, περνάνε απρόσπως είναι για τον κόσμο. Να σου πω κάτι, Αντώνη μου, δεν θα συμφωνήσω, διότι να σου θυμίσω ότι τα νούμερα τηλεθέασης του dancing είναι εξαιρετικά. Ανεξαρτήτως των προσπαθειών να γίνονται κάθε φορά ακόμα και καλύτερα και να αξιοποιούνται στο κάτω-κάτω της γραφής όλα τα σπουδαία χαρτιά που έχει μαζέψει ο Αντένα. Βεβαίως, και αυτό είναι θεμητότατο. Έτσι, αυτό, μπράβο. Ακριβώς. Είναι και κάτι που το έκανε και παλιότερα το Μέγκα, καθώς η Φέη και ο Γιώργος έχουν τραγουδήσει στο Just the Two of Us, το show το παλιό. Και μην ξεχνάμε ότι τέτοιου είδους, ας πούμε, παραγωγές, πια η μοναδική που έχει μείνει είναι αυτή. Και έτσι, περίμενε, έχετε και το voice. Μετά θα είναι το voice. Πάλι θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, είναι αυτή. Γιατί ο Αντένα, είπαμε, είναι αυτός που έχει διαθέσιμα χρήματα. Είναι λιγάκι σαν το Μυρμίγκι και τον Τζίτζικα, ας το πω έτσι. Και να σου πω κάτι, Αντώνη μου, είναι και η απλή λογική. Είναι αυτό που λέγαμε όλοι εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ότι τώρα στην κρίση, όποιος βάλει, παίξει χοντρά το παιχνίδι αυτό της ψυχαγωγίας, θα πάρει όλο το χρήμα. Βεβαίως. Είναι απλή λογική. Γιατί ο κόσμος έχει τόση ανάγκη να ξεφεύγει, να διασκεδάζει. Δεν βγαίνει πια έξω. Η μόνη του απόλαυση είναι η τηλεόραση. Άρα τα καλά προγράμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα παρακολουθεί με χίλια. Τα ενδιαφέροντα, θα το πω εγώ, γιατί το καλό και το κακό είναι σχετικό. Τα ενδιαφέροντα προγράμματα, αυτά τα διασκεδαστικά, να το πω έτσι, τα οποία μια χαρά είναι. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρίσκεται μέσα στη μαυρίλα και δεν του φτάνει, ας πούμε, τα προβλήματά του. Θέλει και λίγο το μάτι του να ξεφύγει. Στο πλαίσιο βεβαίως της επιστράτευσης των αστέρων, γιατί τον αστέρων δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ στο Sky, έχουν και στον Αντένα. Στο πλαίσιο λοιπόν της επιστράτευσης των αστέρων είχαμε πάλι τη Μανολίδου, την κυρία Ευγενή Μανολίδου, η οποία επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, επέστρεψε στο dancing. Η Ευγενία λίγο μας έχει μπερδέψει, δηλαδή στη μία συνέχεια. Τώρα έχει πάρει σβάρι ένα κανάλια. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα, ας πούμε, να πάλι κάτι που δεν με ενοχλεί. Η Ευγενία Ιμανουλίδου ήταν, όταν ήταν, ας πούμε, ως δρόν τηλεοπτικό πρόσωπο επαγγελματικά, ένα προϊόν της αναπαραγωγής των μέσων. Δηλαδή ήταν μια, ας το πούμε έτσι, μια εικονική πραγματικότητα, τηλεοπτική πραγματικότητα, ως τηλεπερσόναν εννοώ. Τώρα λοιπόν η Ευγενία Ιμανουλίδου έχει βρει πραγματικά έτσι μια δραστηριότητα η οποία είναι πολύ πιο κοντά στην προσωπικότητα. Καλά, δεν νομίζουμε. Θέλει να είναι στην τηλεόραση. Ακούστε με, μην ξεχνάμε. Είναι ο διακαλύσεις αυτός βεβαίως, τώρα πάλι, αλλά δεν της τον δώσανε. Μην ξεχνάμε ότι εμφανίζεται τώρα στο dancing, στο πλαίσιο αυτού του κόνσεπτ, ότι φωνάζουμε γνωστά πρόσωπα που έχουν σχέση με το dancing και τα λοιπά. Για να Αυτό έγινε χθες, γιατί την είδαμε και στην Τατιάνα Στεφανίδου την Παρασκευή και στο θέμα να εδώ τώρα το μυστικό των πολλαπλών εμφανίσεων βρίσκεται στην άλλη δραστηριότητα. Η Ευγενία Ιμανολίδου έχει κάνει αυτή την παραγωγή του musical, δηλαδή των τραγουδιών, τις συναυλίες τέλος πάντων με τα τραγούδια από τον παλιό κινηματογράφο, με τον Πετράκη κτλ. Και βεβαίως πρέπει να γίνει ένα δυναμικό για πολλούς και διαφόρους λόγους promotion αυτής της περιοδίας, η οποία ξεκινάει από το Μέγαρο Μουσικής, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και μετά θα περιοδεύσει σε όλη την Αθήνα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια λογική. Μια λογική τώρα σε τρεις εμφανίσεις δεν το λέτε. Μέσα σε 5 μέρες 3 εμφανίσεις δεν είναι ακριβώς λογικό. Είστε πολύ μικροί για να θυμάστε η Χριστίνα τα ξέρει καλύτερα. Σιγά που δεν θα μου το έλεγες. Μέσα σε μία ημέρα έχεις 15 τώρα. Πάντως αν η Ευγενία το κάνει αυτό για την προώθηση της δουλειάς της, είναι πάρα πολύ έξυπνη, γιατί μέσα σε αυτό το παιχνίδι το επικοινωνιακό που λέτε, κύριε Πρέκα, χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στο σπίτι της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευγενία Μανολίδου πήγε εκεί πέρα με όλο της αυτό το ταπεραμέντο και όλο το παιχνίδι το καλό που ξέρει να κάνει εκείνη και ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί τα μέσα, γιατί σε μια συνέντευξή της που έδωσε στο πρωινό του Αντένα αποκάλυψε πάρα πολλά από αυτά που συνέβαιναν και συμβαίνουν στο σπίτι της τότε, για πολλωστή φορά, τότε που ήταν και προκαλούσε τα νεύρα του Άδωνη. Αυτό δεν ήταν. Δηλαδή το ότι η Ευγενία μας έδειξε μέσα στο σπίτι της τι γίνεται. Πάντως, γιατί συγγνώμη, ο κύριε συνάδελφε, το να προκαλέσει κανείς τα νεύρα του Αδώνηδος δεν είναι και κάτι δύσκολο.
Καταλάβετε. Μπορούμε να το δούμε, να δούμε αυτό το κομμάτι τη συνέντευξη. Είναι εύκολο για να έχουμε έτσι όλη μια εικόνα. Όχι, όχι. Λέω ότι το να προκαλέσει κανείς και να νευριάσει τον Άδωνη, με γιώτα του Αδόνιδο στη γενική, δεν είναι κάτι που θέλει ιδιαίτερη ικανότητα. Εντάξει, είναι σπίρτο που ανάβει φωτιά. Έτσι. Για να το δούμε. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τι είπε για που επιστρέφεται στο σοου σε αυτή τη θέση αυτή τη φορά? Χαίρεται πάρα πολύ που δεν χορεύω. Νομίζω είχε πει τότε ότι ζήλευε κιόλα λίγο λόγω των εμφανίσεων που ήταν σεξ ιδιαίτερα. Ήταν λιγάκι μια δοκιμασία, γιατί δεν με είχε ξαναδεί έτσι, ούτε κι εγώ δεν με είχα ξαναδεί έτσι, για να σας είμαι ειλικρινής. Τώρα πια μετά από τόσο καιρό που έχει περάσει, το βλέπουμε και απλά γελάμε και θυμόμαστε τότε έτσι τους καυγάδες που γινόντουσαν εντός εισαγωγικών, για το τι θα βάλω, πώς θα χορέψω, πώς θα είμαι, τι θα κάνω. Αλλά εντάξει, αυτά περάσανε και τα χαιρόμαστε να τα σκεφτόμαστε και γελάμε με αυτά. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Συγγνώμη, παιδιά, μας το φάγατε στο καλύτερο. Ορκίζομαι, δεν έχω τηλεκοντρόλ, δεν άλλαξα κανάλι. Όπως ήταν το βίντεο. Εδώ ο κόσμος χάνεται, έχει δίκιο η Σάσα. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Καλά, δεν έχει ακριβώς δίκιο. Δεν θα συμφωνήσω εγώ προσωπικά με τη Σάσα καθόλου. Επειδή χάνεται ο κόσμος, δεν θα πέσουμε όλοι τα νάσκελα και θα, όπως λέμε, θα ασχολούμαστε μόνο με το χαμό μας, περιμένοντας να μας έρθει, ας πούμε, κάποια πύρινη ρομφαία και να μας καταστρέψει. Θέλω να πω ότι ας είμαστε και λίγο πιο... Επιοικείς. Ναι, ας το πω έτσι, να έχουμε μια καλύτερη διάθεση, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα και στην ανοησία για να περνάει η ώρα. Οπότε αυτά που είπε η κυρία Μανολίτη ήταν για ανοησίες. Αυτό ήτανε λέτε. Ήτανε στο πλαίσιο της, πώς να πω, της ελαφρότητας. Άλλωστε η κυρία Μανολίδου για τον Άδωνη έχει πει... Θυμόστε εκείνη το περίφημο και τα λοιπά. Τούτο εδώ είναι παρονιχίδα. Και μόνο αυτό είναι αυθόρμητη και αληθινή. Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυθόρμητη και αληθινή και λέει κάτι ξεκάθαρα. Ότι με τον σύζυγό μου είχαμε καυγάδες στο σπίτι για το τι θα βάλω, να χορέψω, να είμαι κοντή η φούστα ή μακριά κτλ. Μην τρελαθούμε, παιδιά. Δεν το λες αυθόρμητη και αληθινή αυτό το πράγμα. Το κάνει δηλώσει και είσαι κυρία υπουργού. Γιατί καλώ κακώ, άσχετα με το επάγγελμά τη, είτε μουσικό είτε είναι παρουσιάστρια, είσαι σύζυγο ενό υπουργού. Να τη είδαμε και τι κυρίε υπουργού. Μισό λεπτό. Ναι. Βγαίνεις και μιλάς και αποκαλύπτεις προσωπικές στιγμές με αφορμή τη δική σου προβολή ουσιαστικά. Ρωτήθηκε. Με βάση το σόου που θα κάνει δεν το μουσικό. Δεν ρωτήθηκε πώς θα τσακώνατε με τον Άδωνη. Ελάτε καλέ, είπε ότι... Εντάξει, να σας πω, μην ξανακάνουμε σπουδαία μερικά πράγματα τα οποία όχι. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή μια γυναίκα είναι γυναίκα υπουργού, πρέπει να βάλει να ζήσει πλέον στο δικό της γυάλινο πύργο. Όχι, αλλά πρέπει να είναι πιο προσεκτική στις εκφράσεις της και σε αυτά που λέει, σε αυτά που λέει δημόσια, για τον Υπουργό Υγείας. Συγγνώμη, παιδιά, δεν είπε και τίποτα το φοβερό γυναίκα. Είπε ότι όταν γύρισε στο σπίτι γινόταν πανικός για τα ρούχα που φόραγε. Εντάξει, τώρα Εγώ έχω κριτικάρει. Γιατί είναι αντρούκλα ο Άδωνης και γι' αυτό τον ψηφίζουν. Και καλά κάνει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε δηλαδή. Και πολύ καλά τα λέει και η Μανολίδου που είναι αυτός της. Τι έπρεπε η υπουργού, δεν θα λέει τι γίνει στο σπίτι δηλαδή. Μέσα σε 5 μέρες έχουμε μάθει όλο το πρόγραμμα. Αν το πάει με τις παντόφλες, αν το πάει το πρωινό, να βγάλουμε ένα μετρητή ψώνιου, να τον βγάλουμε για όλους μας και να μετρηθούμε όλοι μας, αν θεωρείς ότι η κυρία Μανολίδου βγαίνει για αυτό στη τηλεόραση. Λοιπόν, να μην μετρηθείτε, μην μπερδεύεσαι, αν θες να πεις κάτι, πες το. Εμείς δεν πήραμε τα λεφτά της τηλεόρασης, γιατί είναι ψώνιο. Και λέει ο κύριος Πρέκας. Είπα εγώ ότι είναι ψώνιο. Και λέει ο κύριος Πρέκας ότι έχει ένα μουσικό θεατρικό. Τώρα μου θύμισε από ταινία Νανά Ηλιοπούλ και μην με προκαλεί σήμερα, γιατί είμαι πολύ αθυρόστομη γενικά, το έχουν καταλάβει τα παιδιά. Μην με προκαλείς να τοποθετηθώ σε αυτό. Είναι ατάκα από ταινία, κάτι. Καταπληκτική ταινία. Το έχουμε, είναι το αυστηρός κατάλληλο. Να πω είπα κάτι εγώ. Αντώνη μου, να πάμε στην κυρία Γκολεμά, η οποία έχει κάνει εκείνη ένα καυστικό σχόλιο. Και βέβαια έχει σημασία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τις σχέσεις που έχει με τον Γιώργο Λιάγκα. Έκανε ένα σχόλιο λοιπόν για το Voice. Και είπε χαρακτηριστικά ότι να μεγαλώνεις τα παιδιά σου να σπουδάζεις για να καταλήξουν στα χέρια της Δέσμας Βανδύ και του Αντώνη Ρέμου. Θα το διαβάσω, Χριστίνα. Ναι, βεβαίως. Είπε ακριβώς την Κυριακή, την κυρία Λάιφ, λοιπόν, η κυρία Γκολεμά έγραψε στη στήλη της ότι στις 11 Δεκεμβρίου του 2014 μας βρίσκει το The Voice. Ήδη έχουν γυρίσει τα πρώτα 7 επεισόδια χωρίς τον παρουσιαστή που εμφανίζεται στο 8ο. Ουρές έκαναν οι πτυχίοι αυτής της χώρας, δάσκαλοι, ηλεκτρονικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και τοπογράφοι για μία θέση στον ήλιο. Εκεί μας κατάδειξε η Τρόικα. Να σπουδάζουμε τα παιδιά μας για να τα στέλνουμε στα χέρια της Δέσποινας Βανδύ και του Αντώνη Ρέμου. Αυτό λοιπόν ήταν το σχόλιο της Δέπης και βέβαια. Εντάξει, η Δέπη μας έχει συνηθίσει γενικά σε καυστικά σχόλια, Αντώνη μου. Απλά τώρα δεν είναι λίγο περίεργο, δεν σε εντυπωσιάζει το γεγονός? Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι δεοντολογικό.
ουσιαστικά ορθό να σχολιάζω, ας πούμε, κάποια συνάδελφο για κάτι που έγραψε. Εν διάρκεια περιπτώσει, ιδεολογικά θα τοποθετηθώ. Προσωπικά πιστεύω και το έχω πει χιλιάδες φορές ότι όλα στην τηλεόραση χρειάζονται, έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν χρειάζεται και το reality, αυτό το talent show. Υπήρχαν talent show από την εποχή του Οικονομίδη. Κύριε Κολομάη, ήταν στην Κρητική Επιτροπή. Μισό λεπτό. Okay. Το μέλλον των ανθρώπων, των παιδιών. Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι talent show που υπήρχαν από την εποχή του Οικονομίδη, ας πούμε, και τη Σερένα Ντόρα στην Ελλάδα. Αυτό που κάποια στιγμή έγινε, αν θέλετε, κοινωνικό πρόβλημα ήταν όταν κάθε κανάλι είχε, και πάω τώρα εδώ σε αυτό που θέλετε να πείτε, είχε και από ένα reality και από ένα talent show ή reality show, και όλα αυτά τα πράγματα και πολλαπλασιαζόντουσαν και ξεφυτρώναν σαν τη λερναία ύδρα στα κανάλια. Αυτό λοιπόν συνιστούσε, αν θέλετε, λόγω πληθωριστικής παρουσίας, ένα πρόβλημα που θα έλεγε κανείς πώς επηρεάζει την κοινωνία και πώς τα νέα παιδιά, αντί να κοιτάξουν πώς θα κατακτήσουν το μέλλον με αγώνα, έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα, προσπαθούσαν με τον εύκολο τρόπο ενός talent show. Εν διάφτη περιπτώση, σε αυτό το περιβάλλον που υπάρχει, και επειδή όλοι οι άνθρωποι ζητούν μία διέξοδο, και ενδεχομένως και αυτό να είναι για κάποια παιδιά μία διέξοδος, δεν μπορούμε να λέμε ότι σπουδάζουμε τα παιδιά μας για να πέσουν στα χέρια του οποιοδήποτε που είναι σε μία κριτική επιτροπή. Διότι σε κριτικές επιτροπές υπήρξαν, δηλαδή, διάφοροι, όπως το λέτε, άνθρωποι οι οποίοι ήταν και εν πολλής άσχετοι και με το αντικείμενο στο οποίο κριτήκαραν. Έτσι θυμάμαι, ναι, μάλιστα. Θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει μια υπερβολή στο σχόλιο της ΔΕΠΗΣ? Όχι, είναι σαφές ότι είναι, και θα έλεγα ότι καλό είναι να αφήσουμε τις, εκτός πια και αν το κάνουμε για να δημιουργούμε και τώρα, έτσι, να αφήσουμε. Μα εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί βεβαίως δεν είναι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι το πρώτο talent show που βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση. Όχι, σας λέω, εγώ άσχετος, θα σας πω. Μία, είχα πάει, ήταν αυτό το TV, πώς το λέγανε αυτό. TV Stars παρουσιάστηκε. Αυτό. Και είχα κληθεί ως, τέλος πάντων, να παίρνουν δύο παίχτες συνέντευξη. Εκείνη τη μέρα λοιπόν είχε πεθάνει το σκυλί της Ντέπης, η οποία ήταν βασικό μέλος της κριτικής επιτροπής, και παρεκλήθην να καθίσω στη θέση της. Εντάξει, εγώ άσχετος. Τώρα να κάθομαι να κρίνω από πού και ως πού το αν κάνει κάποιος για μια δουλειά ή δεν κάνει. Διότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εν διάφτη περιπτώσει θέλω να σας πω ότι τότε εγώ εκλήθην να απολογηθώ στο πειθαρχικό της Ενώσεως Συνταχτών μαζί με την κυρία Ντέπη Κολεμά. Πάντως να θυμίσουμε ότι η κυρία Κολεμά με τον παρουσιαστή του The Voice είναι πάρα πολύ φίλοι. Εκεί είναι το θέμα. Για εμάς που κάνουμε τώρα το ρεπορτάζ, είναι ότι η Ντέπη Κολεμά τα βάζει με τον Γιώργο Λιάγκα, που ουσιαστικά αυτός είναι ο παρουσιαστής του The Voice. Από αυτόν ξεκίνησε το πρόμο όλης της ιστορίας. Από εκεί μάθαμε ποιοι θα είναι οι κριτές. Εκείνος αφιερώνει καθημερινά ένα δεκάλεπτο στην εκπομπή του για να μας παρουσιάζει το παρασκήνιο του The Voice. Και έρχεται η κυρία Κολεμά σήμερα, που ξέρουμε ότι μέχρι στιγμή δεν έχει ασχοληθεί καθόλου να σχολιάσει αρνητικά το κομμάτι του Γιώργου Λιάγκα, που άλλοι τηλεκριτικοί το κάνανε και στη δικιά μας εκπομπή, αλλά και σε όλες τις κυριακάτικες εφημερίδες έχουν γραφτεί κατά καιρούς πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για το. Για διάφορες σκληρές εικόνες που έχουμε παρακολουθήσει. Τώρα, ναι, ότι τα πρωινά γίνανε μεσημεριανά, ότι ο Γιώργος Λιάγκας κάνει αυτό που κάνανε τα μεσημεριανά παλιά και όλο αυτό. Και έρχεται η κυρία Κολεμά σήμερα να ασχοληθεί με το προϊόν που θα παρουσιάσει ο χαϊδεμένος, αν θέλετε, γιατί έτσι τουλάχιστον το λένε, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Ο Γιώργος είναι ο πολύ χαϊδεμένο παιδί της Ντέπη Κολεμά, και μάλιστα φιλοξενείται σε μία στήλη που ο Γιώργος είναι αρχισυντάκτης. Αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση. Που σημαίνει τι? Είτε ότι η κυρία Κολεμά είναι κάπου στενοχωρημένη από τον Γιώργο Λιάγκα, που αυτό στη μάλλον στην πορεία θα το μάθουμε. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, καλά είναι να υπάρχουν δουλειές και να υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιος να έχει μία δουλειά, και ας έχει όποιον θέλει μαζί του σε αυτή τη δουλειά. Αλλά αν θέλετε τώρα, επί της γενικής αρχής, δεν μπορείς να λες, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που η δουλειά του είναι το τραγούδι, γιατί μπαίνει να κρίνει κάποιους που τραγουδάνε. Ναι. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και κάτι άλλο. Αυτά τα παιχνίδια τι είναι? Αυτό που λέει η λέξη είναι παιχνίδι.
Όποιος νομίζει, και νομίζω ότι η δουλειά ενός δημοσιογράφου που θέλει να λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι, να βάζει τα πράγματα στις διαστάσεις που έχουν, πρέπει να πει κανείς ότι αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα παιχνίδι, ότι και τα παιδιά που προσέρχονται εκεί, που βεβαίως με την αγωνία του αυτό ένα μέλλον που φαίνεται σκοτεινό. Πάντως το έχουμε ξαναδεί, Αντώνη μου, δεν είναι ξαφνικά ανακαλύπτουμε. Το έχουμε ξαναδεί στο πολλαπλάσιο του. Στο πολλαπλάσιο και με σκληρές εικόνες. Ότι αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι και ότι όσοι πάνε εκεί δεν πρέπει να... να επενδύουν σε αυτό το παιχνίδι τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής. Αντώνη μου, πόσα είναι τα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει από τα reality αυτά και πόσος κόσμος θα θυμάστε, έχουν επιβιώσει. Πώς, τι καριέρες έχουν κάνει και πώς... Έτσι, λοιπόν, αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Πόσα επιτεχνήματα μέσα σε μια νύχτα και την επόμενη τα χάσαμε. Θα πάμε στην κυρία Πιερίδη. Να ολοκληρώσει ο Αντώνης και πάμε στη Μαριάντα. Έχει το δικαίωμα η Δέσποινα Βανδύ στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού και οποιαδήποτε τραγουδίστρια και ο Αντώνης Ρέμος, ο Αντώνης Πρέκας όχι, ας πούμε σε αυτό το voice, να κρίνουν κάποιους αν έχουν καλή φωνή, δεν έχουν. Δηλαδή ποιος θα ερχόταν, θα έπρεπε να σηκωθεί ο συγχωρεμένος ο Σκαλκότας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε στην Μαριάντα Πιερίδη, η συνέντευξη στην Κατερίνα Χατζιάνα, να την ακούσουμε. Με την κυλίτσα της εδώ. Α, εδώ είναι ένα βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει η ίδια με τις φιλενάδες. Έχει βγει για ψώνια. Μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν μου λέτε, η κυρία Πιερίδη είναι εκείνη που είχε πει ότι θα είχε βγει η φήμη ότι θα πάει σε μοναστήρι. Όχι, είναι άλλη. Όχι. Είναι άλλη, ναι. Εντάξει, για να τη δούμε, για να τη δούμε. Φέρτε τη λίγο μπροστά. Αλέξτε μου. Εκπληκτική Μαριάντα. Λοιπόν, συνέντευξη στην Κατερίνα Χατζιωάννου, να την ακούσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Πείτε μας λίγα λόγια για τη μητρότητα, για το μωράκι που περιμένετε. Βεβαίως. Αισθάνομαι όπως δεν έχω αισθανθεί ποτέ. Είστε ευτυχισμένοι, έχετε αλλάξει? Δεν ξέρω αν έχω αλλάξει, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη, ναι. Πόσο μηνών είστε, Άννη? Είμαι 6. Και ξέρετε το φίλο του παιδιού? Είναι αγοράκι. Κοιτάτε τίποτα ακόμα από το όνομα? Είναι λίγο νωρίς βέβαια. Το έχουμε αποφασίσει, αλλά θα σας πω αργότερα. Θα μείνει στην οικογένεια πάντως. Δηλαδή σας έχει αλλάξει η μητρότητα, ενώ από την άποψη ότι είστε χαρούμενοι, είστε ευτυχισμένοι, νιώθετε κάτι διαφορετικό από πριν. Είναι και το μητρικό φίλτρο, καταλαβαίνετε. Όλα αυτά που είπες εννοείται ότι δεν αισθάνομαι. Όλα αυτά που είπες. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Θεωρώ ότι τίποτα δεν υπάρχει πάνω από αυτό. Και περιμένω πώς και πώς. Έχω κάνει όνειρα μέχρι και μετά το στρατό. Τι υλικό που είναι όμως. Είναι υπέροχο. Είναι πολύ πλάσμα. Υλικό πράγμα να βλέπεις, και αυτό νομίζω ότι είναι και εικόνα της αισιοδοξίας. Όταν βλέπεις μια γυναίκα οποιαδήποτε, δηλαδή είναι γνωστή ή δεν είναι γνωστή ως... Σε αυτήν την κατάσταση και τα αισθήματα τρυφερότητας που νιώθεις, οποιαδήποτε γυναίκα και να είναι αυτά, είναι απεριόριστα, και από την άλλη, τουλάχιστον εγώ νιώθω μέσα μου πάντα αυτή η εικόνα που είναι καθημερινή, μια ελπίδα δηλαδή, μου δημιουργεί μου αναπερώνει μια ελπίδα, έτσι. Χωρίς λόγο δηλαδή. Μια αισιοδοξία σου βγάζει, βέβαια. Μια καλή διάθεση, έτσι, ακριβώς, μια καλή σκέψη. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με το καλό πάντως. Με το καλό, με ένα μπόνο που λένε, καλή ελευθεριά και όλα αυτά, και να περνά έτσι όμορφα και να διασκεδάζει με τις φίλες της και να μας χαρίζει να μοιράζεται μαζί μας αυτές τις ωραίες στιγμές. Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι στην Κατερίνα Χατζιωάννου. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, να τον ακούσουμε. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Χριστούγεννα, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι ευχάριστα. Ευχή, αυτή η ευχή που δίνουμε πάντα είναι κοινότυπη, αλλά όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πρέπει να ευχόμαστε. Υγεία πάνω απ' όλα. Και αμέσως μετά, αυτό που εύχομαι τα τελευταία 3 χρόνια είναι κανένας άνθρωπος να μην χάσει πλέον τη δουλειά του. Αυτή είναι η ευχή μου. Πώς έχει επηρεάσει εσένα η οικονομική κρίση? Για να λέμε τις αλήθειες, εμένα δεν με έχει επηρεάσει όπως έχει επηρεάσει ένα συνταξιούχο, ο οποίος έπαιρνε 600 ευρώ και τώρα δεν του δίνουν ή τίποτα ή 300.
αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να μιλάμε για μένα. Έτσι. Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους που έχουν το πραγματικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ναι, με έχει επηρεάσει η κρίση ή δεν με έχει επηρεάσει. Να λέμε τις αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος υποφέρει. Και υποφέρουν οι κοινωνικές ομάδες, όταν εννοώ τους μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία και τα μικρά παιδιά. Τα οποία σε τι μπροστά να μην έχουν να πιούν γάλα που το ανεβάζει την τιμή. Αν είναι δυνατό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Δεν θέλω να μιλήσω για μένα. Αυτή τη στιγμή άπλιστος δεν είμαι. Λέω, έχω τη δουλίτσα μου, είμαι καλά, έχω την υγεία μου και δουλεύω. Άρα είμαι καλά. Όπως και να ήταν τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να στηρίξουν πώς το λέμε, οι πολιτικοί, οι άνθρωποι της εξουσίας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη. Ακού, όσα έχω σου τα έχω χαρίσει και τους φίλους μου έχω πουλήσει. Τέτοιον έρωτα δεν έχω. Και μυρωδιά φίβερ έχουμε, γιατί εμείς πάντα στις γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα, όχι το Πάσχα το δουλεύουμε, τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά είμαστε πάντα στο μαγαζί. Έχουμε να κάνουμε με κόσμο, που και αυτός ο κόσμος έρχεται να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Οπότε και εμείς το προσφέρουμε με όση αγάπη και δύναμη έχουμε. Δεν έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί και εγώ ήμουν ένα παιδάκι φτωχό, που περάσαμε δύσκολα παιδικά χρόνια, αλλά γιατί να κάθομαι να τα λέω όλα αυτά που τόσος κόσμος περνάει δύσκολα. Δεν έχω τόσο καλές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Και δεν ρίχνω βάρος στους δικούς μου ανθρώπους, γιατί οι δικοί μου άνθρωποι, οι γονείς μου, με πολύ κόπο, αγώνα και προσπάθεια, μας παρήχαν αυτά που χρειαζόμασταν, τα απαραίτητα. Γι' αυτό είναι το σημαντικότερο. Είσαι ερωτευμένος? Είμαι πάρα πολύ καλά. Την ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Εννοείται πως θέλω να μείνω εγώ στη ζωή σου. Τι εξαιρετικό πλάσμα που είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τι ωραίο όμως να απομυθοποιούνται και να λένε την αλήθεια και να μην πουλάνε φούμαρα στον κόσμο και να λένε ότι ναι, ρε παιδί μου, πέρασα δύσκολα. Μα δεν νομίζω ότι είναι απομυθοποίηση, γιατί για να απομυθοποιηθείς θα πρέπει να είσαι μύθος. Εδώ με έχουμε να κάνουμε λοιπόν με έναν τραγουδιστή, ο οποίος... Ένα παιδί, ναι, από reality και από τις λίγες εξαιρέσεις και δόξα τω Θεώ. Όχι καλά, μην αυτό έχουμε ξεχάσει. Που υπάρχουν και αυτά. Ένα παιδί σεμνό φαίνεται λαϊκό. Λοιπόν, ο κόσμος νομίζω ότι θα το καταλάβαινε πως ένα παιδί ενδεχομένως να έχει βγει από μια λαϊκή ή μικρομεσαία. Πώς να πω, ναι. Οικογένεια. Άρα δεν είναι θέμα να παραδεχτείς ότι πέρασε δύσκολα. Είναι. Εμένα μου άρεσε, ας πούμε, η εικόνα του που μου έβγαλε μια σεμνότητα, παρότι, εντάξει, είπε το προφανές αυτό που πραγματικά δεν μου άρεσε. Εντάξει, από την άλλη, κύριε Πρέκα, είναι λίγο αντιφατικό, γιατί πραγματικά ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένα αληθινό παιδί και ένα λαϊκό παιδί. Όχι, ναι, είναι πολύ αντιφατικό όμως αυτοί οι τραγουδιστές να τραγουδάνε σε κάποια μαγαζιά που το μπουκάλι ξεκινά από 180 ευρώ και απ' την άλλη να βγαίνουν και να λέμε ότι ο κόσμος ο καημένος που πεινάει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι φταίει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λοιπόν, απλά γενικά στις δηλώσεις των τραγουδιστών είναι αντιφατικό. Να σας πω κάτι. Καλά, αυτή είναι και η δουλειά τους όμως, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γι' αυτό. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος άλλοτε δούλευε το μαγαζί του, που λέω λόγος, 5 ημέρες, τώρα δουλεύει 2. Δύο με το ζόρι και έτσι, τα ξέρουμε και τα νυχτοκάματα δεν έχουν και καμία σχέση με αυτά που ήταν. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω σε αυτό το μαγαζί πηγαίνεις και ξέρεις. Έτσι, δεν είναι σαν τη λαϊκή που θέλεις, δεν θέλεις, θα πρέπει να πας να πάρεις. Αλλά καμιά φορά δεν λέγω το συγκεκριμένο μαγαζί. Εγώ το Σάββατο πλήρωσα το μπουκάλι, το ποτήρι, το κρασί. 20 ευρώ σε αυτό το μαγαζί. Να μην πήγαινες. 20 ευρώ το ποτήρι, το κρασί. Να πήγαινες σπίτι σου. Πάντως, να σας πω. Να μας πείτε, κύριε Πρέκα. Να πούμε ότι κακούργα, πώς λένε, τρόικα μας έχει στερήσει διάφορα, αλλά να πούμε ότι μας στέρισες, ας πούμε, το μπουκαλάκι, γιατί είναι στα 100. Είναι λίγο ύβρις για αυτό που ζούμε. Όμως, άλλο ήθελα να πω σε σχέση με την πολύ σεμνή παρουσία και είπαμε ότι είπε αυτά τα προφανή ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε, ότι δεν πέρασα καλά γιατί πέρασα δύσκολα, αλλά δεν κατηγορώ τους γονείς μου διότι κάνανε ό,τι μπορούσαν για μας μεγαλώσουν. Κανείς πρέπει να μην συνδέει το καλό ή αν θέλετε
την ευτυχία, αν θέλετε, γιατί είναι θέμα αξιακού κώδικα, με το πόσο δύσκολα εννοώ αν είχες ή δεν είχες, ας πούμε, τα υλικά αγαθά. Καλά, γιατί να φαντάζομαι... σας πω κάτι, κύριε Πρέκα, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το εξής. Όχι, το λέω, ένα το μικρό λέω... παιδάκι, όταν δεν ζει, δηλαδή αν τα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης φέρνει ποδήλατο και αυτοκινητάκι και σε εκείνο δεν φέρνει τίποτα. Δεν τον κατηγορώ. Εικόνα είναι. Όχι, όχι, δεν τον κατηγορώ. Και κάτι άλλο, το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορεί να κρίνει τώρα αν καταλαβαίνεις πώς το λέει, Αντώνη μου. Ναι, ναι, μα και εγώ πέρασα δύσκολα. Μέχρι τα 7-8 μου χρόνια που λέω λόγω στο σπίτι δεν είχα ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι. Γιατί είναι και τις επικαιρότητες. Γιατί δεν είχε το σπίτι παροχή ρεύματος, γιατί μας το είχαν κόψει. Αλλά τα αισθάνομαι, δηλαδή τα θυμάμαι αυτά τα χρόνια της αγάπης και τα με μία, αν θέλετε, όχι μόνο νοσταλγία, αλλά με μία... χαλαρώνει η καρδιά μου. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα παιδιά ότι τώρα. Δεν το σκέφτηκε έτσι. Δεν το είπε έτσι. Ναι, αναπολώντας τις καλές στιγμές. Όχι, δεν το κριτικάρω. Θέλω να πω όμως τα παιδιά τώρα που βλέπουν ότι μπορεί να περνάνε στο σπίτι τους δύσκολα, να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Να αισθάνονται ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό και ας περνάνε δύσκολα και ας βλέπουν ότι το απέναντι παιδάκι που λέω λόγος έχει και ένα αυτοκινητάκι παραπάνω. Δεν θα ζηλεύουν αυτό. Ναι. Θα ζηλεύουν την αγάπη ή αυτό που θα θέλουν να κρατάνε. Και πάλι επιμένω, Αντώνη μου, ότι όταν μιλάς για ένα. Απευθύνεις αυτό το ερώτημα και ο άλλος γυρίζει στα παιδικά του χρόνια, δεν μπορεί να το φιλτράρει αυτό, γιατί η εικόνα που αποτυπώνεται στα παιδικά σου χρόνια είναι η πρακτική εικόνα. Ναι, η αγάπη είναι δεδομένη. Τη θεωρείς δεδομένη την αγάπη. Λοιπόν, δεν είναι. Εντάξει. Δεν λοιπόν, είναι. Πάμε, πάμε λοιπόν παρακάτω, να πάμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν μίλησε στο πρώτο θέμα. Ναι, στο πρώτο θέμα και μίλησε για τις πλαστικές. Και βασικά δεν μίλησε για τις πλαστικές. Όχι, μην μου το καίω στο θέμα, δεν στο καίω. Ενώ περιμένουμε ότι θα μιλήσει και φυσικά τη ρωτάει η δημοσιογράφος για το. Γιατί εδώ πέρα το δεδομένο είναι το εξής. Είσαι παντρεμένη με πλαστικό χειρουργό, πρέπει να μην κάνεις άλλη δουλειά. Εσύ να ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, όταν μάθαμε. Όχι, δεν είναι τώρα... το ζητούμενο. Με συγχωρείτε, ο άντρας μου έχει μαγαζί με ρούχα μέσα και είμαι κάθε μέρα. Αυτό τι σημαίνει. Άσε δε που ξέρεις, επειδή ακριβώς θεωρείς ότι το έχεις δίπλα σου, το έχεις κοντά σου, ότι είναι μαζί σου, όλο το αναβάλεις. Και λες, ναι, παιδάκι μου, το κάνω μετά τώρα. Ας πάμε να κάνουμε κάτι άλλο και μετά το κάνω. Εδώ θα είμαστε, δεν θα χωρίσουμε. Πάντως παρέα θα είμαστε. Πάντως τελικά έχει κάνει ή δεν έχει κάνει και τι έχει λοιπόν, κάνει. Λοιπόν, θα μείνουμε με την απορία μάλλον, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνη και απαντάει πάρα πολύ ωραία και διπλωματικά και είπε ότι αν σας πω ότι έχω κάνει μία, πάντως εγώ ξέρω ότι μία έχει κάνει. Οπότε λέει, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν έχω την κάρτα μπροστά, αλλά αν μπορεί να διαβάσει. Ναι. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Νατάσα ότι. Δεν θα σας πω, λέει, τι μου έχει κάνει ο Φουστάνος όσο αφορά στις πλαστικές, γιατί αν πω ότι έκανα μία επέμβαση, κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι έκανα 10. Αν έλεγα ότι διόρθωσα τη μύτη μου, θα συμπλήρωναν οι καλοπροαίρετες εισαγωγικά και λίγο τα ματάκια και λίγο τα χυλάκια. Α, και τα αυτάκια. Πιστεύω στην ιδιωτικότητα και όχι στο φόρα παρτίδα. Αν έκανα πλαστική ή δεν έκανα, θα παραμείνει για πάντα ένα μυστήριο. Wow! Ωραίο μυστήριο, πολύ ωραίο μυστήριο. Καλοπροαίρετη λοιπόν λένε ότι έχει κάνει μία αφαίρεση σε μία ελιά τέλος πάντων που είχε στο λαιμό της. Γι' αυτό είχε πάει. Ακριβώς, δεν το λες πλαστική. Αφαίρεση, παιδιά, δεν είναι πλαστική. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, να είσαι παντρεμένη με το Φουστάνο, να έχεις μέσα το υλιορονικό που η άλλη είναι ο κρυφός πόθος, όπως είναι ένα διαμάντι, όπως είναι ένα διαμάντι και ένα μονόπωλο για κάποιες φίλες μου. Εκεί τώρα έχεις το μποτοξάκι δίπλα του, λες Αντρέα μου χτύπα μία τώρα να σηκωθεί για το βρίδι. Αυτό είναι πλαστική. Εντάξει, το μποτοξάκι δεν είναι πλαστική, αυτό είναι γέμιο. Έλα τώρα, έλα. Όχι, έχω βαρεθεί να ακούω τη Θεοδωρίδου να απολογείται αν έχει κάνει πλαστική ή όχι. Αν ήθελε, θα βγαίνει η γυναίκα και θα το έλεγε. Και την είδα και την Παρασκευή και πάρα πολύ όμορφη είναι. Ωραία, μπορούμε εδώ μεταξύ να διαλέξουμε. Δεν είναι και το Νατασάκι, είναι εύκολο. Πάντω, εγώ ω γιο Κουρέα, το μόνο που δεν φρόντιζα ποτέ, βλέπετε, είναι τα μαλλιά μου και πότε με. Ναι, αλλά πέρασε ο Φουστάνο. Θα συμφωνήσω, εσύ το είπε, Χριστίνα, ότι καμιά φορά όταν το έχει και πολύ κοντά σου, έτσι όλο το αναβάλει γιατί το θεωρεί σίγουρο και δεν το κάνει. Το έχει δεδομένο. Λες, παιδί μου, θέλω ένα ποτοξάκι. Καλά, μωρέ, εδώ είναι ο Ανδρέας. Πάω αύριο, δεν αγκιά πάω τώρα. Πάντως, ο Φουστάνος είπε ότι σε μια συνέντευξή του παλιότερα είχε πει ότι έχω κάνει σε πολλές από τις συντρόφους μου. Δεν ξέρω αν εννοούσε την κυρία Θεοδωρίδου ή κάποιες άλλες. Έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις πάνω έτσι αισθητικές, όπως είχε πει, είχε κάνει και στη μητέρα του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει από. Μα τώρα είναι. Σόι πάει το βασίλειο. Να σας πω κάτι. Πολύ γυναικεία σκέψη αυτή, έτσι, Αντώνη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και σωστό, αλλά δεν πειράζει. Τώρα τα λέμε όλα. Τώρα, ας πούμε, βγαίνεις με ένα πλαστικό χειρουργό. Και
αυτό που περιμένεις να ακούσεις από τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου είναι ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη, ότι αυτό που φανταζόταν όλη τη ζωή, ότι αγάπη μου εσύ δεν συγκρίνεσαι με άλλη και όλα αυτά. Τώρα να κάθεσαι να σε βλέπει, ας πούμε, τώρα έτσι όπως σε βλέπω, ξέρεις τι θα ήθελα, θα ήθελα Χριστινάκη, αυτό το μάτι να στο πάω λίγο πιο πάνω και αυτό το χιλάκι να στο κάνω λίγο πιο μεγάλο και εδώ λίγο να σε τραβήξω πίσω και λίγο αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, αν μου το έλεγε εμένα ο σύντροφός μου αυτός, αυτό, θα είχα φύγει την επόμενη ώρα. Την επόμενη ώρα. Άντε πάρει αυτή που τα έχει. Δηλαδή, οι γυναίκες, εσείς, όλες οι γυναίκες είστε ευχαριστημένες με την εικόνα σας. Δηλαδή, πείτε μου ότι. Συγγνώμη, μα εδώ δεν λέω τι λέω εγώ για τον εαυτό μου. Όχι, δεν είπα για σένα. Άκουσε με. Είστε γυναίκες. Εγώ επιλέγω να είμαι έναν άντρα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Επιλέγω έναν άντρα. Επιλέγω έναν άντρα, λοιπόν. Τον άντρα. Τον επιλέγω για αυτό που είναι, όχι αυτό που θα ήθελα να είναι. Μ' αρέσει και το πρόσωπό του και το κορμί του και ο τρόπος που σκέπτεται και όλα αυτά. Σε θέλει. Το πακέτο παίρνεις. Γι' αυτό σε θέλει. Μα, αλλά γιατί είναι ταμπού οι πλαστικές, δεν έχω αλλά αρχίζει δεν είναι ταμπού, ρε παιδί μου, οι πλαστικές. Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχει το ιδανικό της ομορφιάς που το βλέπει ο πλαστικός χειρουργός κτλ. Αλλά την αγαπάει, φαντάζομαι, αυτή που επιλέγει γιατί είναι αυτή που είναι. Φανταστείτε την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, ας πούμε, με μια άλλη από αυτή τη Μητόγκα που έκανε καριέρα. Ήταν αυτή. Καταλάβατε, θα ήταν μια άλλη. Πω, ευτυχώς που δεν τα έφτιαξε με το φουστάνο, αυτό έχω να πω μόνο. Δεν θα ήταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι καμιά φορά η ατέλεια... Έτσι. Θα κάνει τέλεια. Όχι, η ατέλεια. Είναι που κάνει την προσωπικότητα και τη διαφορά, βέβαια. Είναι διαφορά, έτσι. Που κάνει είναι δικό σου κομμάτι. Δεν έχουν αλλάξει. Να σα πω κάτι. Να σα θυμίσω ότι υπήρξε μία περίοδο τη Νατάσα Θεοδωρίδου που ήταν πανομοιότυπη τη Ελένη Μενεγάκη. Μη μου πείτε ότι δεν το θυμόσαστε αυτό. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να είναι και το Photoshop σε κάποιε φωτογραφίε. Το Photoshop καλέ, είχαν βγει μαζί. Συγγνώμη. Γραμμή ήταν, έχει δίκιο. Έτσι, μπράβο, ήταν μάλιστα και σε μία από τι εκπομπέ. Μπράβο τη Ελένη. Έχουν τον ίδιο κομμωτή. Έχουν τον ίδιο μακηγέ. Μακηγέρ ήταν κλόνο. Μακηγέρ, συγγνώμη. Ήταν κλόνο. Το Photoshop κάνει. Ζωή που έρχονται και υπάρχουν και συμπτώσει. Ωραία, ωραία. Θα κάνω μια ευχή λοιπόν να μοιάσω στην Ατζελίνα Τζολί. Τώρα. Και εγώ όχι. Στον Tom Cruise. Είδες λοιπόν Αντώνη μου. Έχω τον boy, όλα τα άλλα τα βρίσκω, δεν πειράζει. Αντώνη μου, είμαστε σύμφωνοι. Ναι. Λοιπόν, εσείς θα μου πείτε, θέλετε George, θέλετε μια που είμαστε στο ξένο ρεπερτόριο, θέλετε George ή θέλετε παραμείνουμε. Εγώ θα έλεγα να πάμε στο Ρένο, που έχει δώσει μια εκπληκτική συνέντευξη στο Joy, στην εκπομπή Joy εδώ στο Sky και μιλάει για τη Δήμητρα Ματσούκα. Το ότι μιλάει για τη Δήμητρα Ματσούκα, εντάξει, δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι αυτό που λέει. Είναι ο μοναδικός, φαντάζομαι, άνδρας, ο οποίος έχει κοιμηθεί σε ερωτική σκηνή με τη Δήμητρα Ματσούκα. Που το τραγουδούσε κιόλας. Και ποιος θα το περίμενε. Και δεν το περίμενε και η ίδια ούτε η κυρία Ματσούκα. Θέλετε να το δούμε, καλέ. Εσύ πες μας. Εγώ να σας πω. Ωραία. Εγώ σας το λέω. Και να σας πω και ότι και στην πραγματικότητα, με ποια έννοια, ότι τα γυρίσματα ξεκινάνε πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή. 7 η ώρα βαφόμαστε, 8 η ώρα παίζουμε. Έτσι λοιπόν, όταν είναι 8 η ώρα το πρωί, τότε ήμουν και 29-30 χρονών, έβγαινα και το βράδυ. Πας σε ένα στούντιο, το οποίο είναι φωτισμένο, φτιαγμένο, ζεστό. Έχεις ένα πολύ ωραίο κρεβάτι που έχεις να κάνεις μερικές σκηνές. Και τελειώνεις και έχεις μια ωρίτσα κενό. Και έχουν γύρισμα το άλλο ζευγάρι, ο Κλέον και η Ελευθέρια, και με τη Δημητρούλα πέραμε ένα λιπνάκο στο διπλανό πλατό. Βέβαια, μια μέρα. Στην περιβόητη σκηνή πυράβλωσέ με. Όπου εγώ είμαι με ένα πουρο και μου χορεύει ένα καραόκε και με το πουρο λέω πυράβλωσέ με. Ήταν έτσι το ντοκουπάζ, το πώς θα γυρίσουμε δηλαδή τη σκηνή, όπου έκανα πρώτα τα δικά μου πλάνα, όπου είπα αυτά που έχω να πω, και μετά η Δήμητρα θα χόρευε, θα τραγουδούσε και θα πάθαινε παραλήρημα η Ελλάδα. Πλην όμως, είναι 8 και 4 το πρωί. Και όπως είναι ζεστό το κρεβάτι και τα φώτα και έχω τελειώσει τη δουλειά μου. Και αρχίζει η Δήμητρα και τραγουδάει το ένα σπίτι και γιατί και το καθεξής, με παίρνει ένας γλυκός ύπνος. Ο οποίος όμως καταστρέφεται από το μικρόφωνο που μου πετάει η Δήμητρα και μου λέει ρε κάθαρμα, παθαίνει σόκολη Ελλάδα και εσύ κοιμάσαι. Δεν με συγχώρεσε ποτέ. Πύραυλος η Ματσούκα. Όχι, απλά όταν είσαι ηθοποιός του επίπεδου του συγκεκριμένου και έχεις μπει στο ρόλο, δεν έχει σημασία ποιον έχεις απέναντί σου, σε καθαρά στο ρόλο. Οπότε είναι εύκολο να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις όταν πρέπει να κοιμάσαι. Είναι να μπει στο ρόλο, είναι να μπει στο ρόλο. Αυτό είναι σημαίνει να είσαι μεγάλος ηθοποιός. Όχι, τώρα κάνετε τον αδικείτε.
Όχι, πραγματικά δηλαδή. Το να μπει στο ρόλο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις και ό,τι διεργασία γίνεται στη φυσική ζωή. Γιατί άλλωστε έτσι πιο πολύ όλες οι ενζενοί, ας πούμε, του αυτό θα έπρεπε να είναι πολύτεκνες. Θέλω να πω όμως το εξής τώρα, ότι στον κινηματογράφο, ξέρετε, υπάρχει μια ειδική τεχνική. Επειδή ακριβώς είναι αυτό που είπε, το δεκουπάς, κάνεις τη σκηνή σου και μετά η άλλη κάνει τη σκηνή της, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι αυτό που νομίζεις που λέει. Έτσι, μπράβο. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο άνθρωπος πήρε και έναν υπνάκο. Δεν υπάρχει. Συμβαίνονται αυτά. Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο θα έβλεπε. Εσύ, Αντωνάκη, στις δικές σου, έχει τύχει ποτέ να. Επειδή είσαι και ηθοποιός, έτσι. Είχε τύχει ποτέ σε σκηνή έτσι ερωτική να σε πάρει ύπνος? Όχι, γιατί οι σκηνοθέτες ποτέ δεν μου δίνανε ερωτική σκηνή. Διαφημίσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ευχαριστήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντώνη που ήταν κοντά μας και να το ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Να έχεις πολύ όμορφες γιορτές, Αντώνη μου. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές και αυτό που λες, να τουλάχιστον έτσι σαν αντίσταση να στολίσουμε όλοι τα μπαλκόνια. Έτσι, βρε παιδί μου. Έτσι, να μπει λίγη χαρά. Να μπει λίγη χαρά μέσα στη ζωή μας. Χαρούμενη. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους καλούς συναδέλφους, τα τετράγωνα των αστέρων μας. Το Στέφανο, την Ανά και τον Γιώργο. Το Γιώργο, την Ανά και τον Στέφανο. Την Ανά, τον Γιώργο, τον Στέφανο. Την Ανά, τον Στέφανο, τον Γιώργο. Για να μην υπάρχουν δηλαδή προβλήματα και παρεξηγήσεις. Δεν έχουμε τη Μανολίδου στο παράθυρο, μην αγχώνεσαι. Να σας πω τους νικητές του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και αφορούσε σε ένα σετ δώρο καταπληκτικό Jimmy Choo και είναι η κυρία Βίκη Φλέσσα. Δεν ξέρω αν είναι συνωνυμία, αν είναι καλή συνάδελφος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς αν είναι συνάδελφος. Λοιπόν, Μαρίς Τενεδίου, Νατάσα Γαργανούρη, Ελλάδα, τι ωραίο όνομα, Μεσβελιάνη, Στέλλα Καγιόγλου. Είναι οι νικήτριες του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε ένα εξαιρετικό απόγευμα.